πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος The European Food Masters που υλοποιεί η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία με την Πρεσβεία της χώρας μας στο Παρίσι, είναι αυτό το τριήμερο εδώ φιλοξενούμε στο νησί μας Γάλλους επιχειρηματίες και δημοσιογράφους. Είναι αυτό το τριήμερο εδώ προκειμένου να επισκεφθούν παραγωγικές μονάδες του νησιού, αλλά και να δουν τοπικούς παραγωγούς του νησιού μας. Μέσα από τις B2B συναντήσεις που γίνονται μεταξύ τους, δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς, τους κριτικούς παραγωγούς, να εκθέσουν και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους, προκειμένου να επετευθούν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Η Κρήτη μας, με τα άριστα τοπικά προϊόντα, το ελαιόλαδο, το κρασί, το μέλι, τα τυροκομικά, τη σταφίδα, τα βότανα, προϊόντα τυποποιημένα, προϊόντα ασφαλή, με προδιαγραφές, ικανά να κερδίσουν την εξωστρέφεια. Στόχος λοιπόν όλων των πλευρών είναι να προωθήσουμε τα προϊόντα του νησιού μας και να αποκτήσουν μια υπεραξία διαχρονική προς όφελος και των παραγωγών και των μεταποιητών. Στα πλαίσια της δράσης αυτής θα επισκεφτούν οι φίλοι μας και το Κέντρο Κριτικής Γαστρονομίας προκειμένου να δοκιμάσουν άριστες τοπικές συνταγές και να γίνουν και διάφορες συγνωσίες. Και βέβαια το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προκειμένου να αναδεικνύουμε σε κάθε τόνο και την πολιτιστική μας ιστορία και παράδοση. Είναι χαρά και τιμή για μας να είμαστε εδώ, κοντά στους Έλληνες παραγωγούς που ξεκίνησαν κάποιες εξαγωγές στη Γαλλία και στη Σιάλη είδαμε πάλι την περιφέρεια και θα την ξαναδούν, είναι πάντα κοντά μας. Είναι μια δράση που, μια σχέση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Θα συνεχιστεί με άλλες δράσεις που το γραφείο έχει αναλάβει και το επόμενο φθινόπωρο, που αντίστοιχα οι Γάλλοι θα έρθουν στη Γαλλία, οι Έλληνες θα έρθουν στη Γαλλία για να εξάγουν προϊόντα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας που καταφέραμε να έχουμε τον μεγαλύτερο Έλληνα εισαγωγή ελληνικών προϊόντων, τον κύριο Μαυρομάτη, κοντά μας, ήρθε εδώ. Προσπαθήσαμε να διαλέξουμε εκπροσώπους μεγάλων αλυσίδων υπεραγορών σούπερ μάρκετ που έχουν τεράστιο δίκτυο, 1.800 καταστήματα σε όλη τη Γαλλία, και φέραμε επίσης διάφορους εισαγωγείς και διανομής ελληνικών τροφίμων από διάφορες πόλεις, το Μπίαριτζ, την Τουλούζη, το Ανσί, τη Βόρεια Γαλλία, το Μιουλούζ, που έχουν ένα δίκτυο κοντά σε άλλες γείτονες χώρες, την Ισπανία, τη Γερμανία. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, να μπορούν να γίνουν γνωστά τα κριτικά προϊόντα, που είναι προϊόντα φάρη θα λέγαμε. Είναι brand name η Κρήτη από μόνη της και αυτό είναι εξαιρετικό. Προϊόντα που μιλάνε μόνο τους στον Γάλλο καταναλωτή και γίνονται ακόμη πιο γνωστά μέσα από αυτές τις δράσεις. Οι φιλοξενούμενοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί ήδη επισκεφθήκαμε χθες παραγωγικές μονάδες. Εντυπωσιάστηκαν και από το κάλλος της περιοχής. Είναι ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός για τη γαστρονομία και συγχαρητήρια για τα προϊόντα σας. Θεωρώ ότι το μέλι σας είναι εξαιρετικό, οπότε στις ελληνικές εξαγωγές που έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο και κάθε χρόνο αυξάνονται, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Το ελαιόλαδο ταυτόχρονα, με αυξήσεις του που φτάνουν το 130%. Ήταν εξαιρετικά όλα. Αντίστοιχα και ο κύριος Πρέσβης συνέδραμε με αυτόν τον τρόπο και έχει και κριτική καταγωγή, οπότε του άρεσε όλη αυτή η δράση και προσπάθησε να το στηρίξει. Ο κύριος Μπελιάς, πάλι ο προϊστάμενος του γραφείου, προσπάθησε με κάθε τρόπο να φέρει τους καλύτερους. Ευχόμαστε να έχουν καλές δουλειές όλοι.